Public School. Νεοελληνική γλώσσα, Β' Γυμνασίου, σχολικό βιβλίο, σελίδα 15. Ενότητα 1. Ακούω και μιλώ. Άσκηση 2. Εντοπίστε τα υποκείμενα των ρημάτων που είναι γραμμένα με έντονους χαρακτήρες. Ας διαβάσουμε τώρα την περίοδο αυτή για να βρούμε τα ρήματα, να τα εντοπίσουμε και έπειτα να βρούμε τα υποκείμενά τους. Και αξίζει, είναι το ένα μας ρήμα, να αναζητήσετε στα ταξίδια σας και τα δύο, ίσως περισσότερο τους ανθρώπους της. Αλλά αν είναι μία φορά δύσκολο, άρα είναι δύσκολο, είναι το δεύτερο μας ρήμα, να ανακαλύψετε αμόλυντα και αυθεντικά τοπία, είναι δύο φορές δύσκολο να ανακαλύψετε αυθεντικούς Έλληνες. Διαβάσαμε λοιπόν την περίοδο και παρατηρούμε ότι όλα τα ρήματα που έχουμε υπογραμμίσει, το αξίζει, είναι δύσκολο, οι ρηματικές εκφράσεις είναι δύσκολο επίσης, όλα αυτά βλέπουμε ότι είναι απρόσωπα. Και για να βρούμε λοιπόν τώρα τα υποκείμενά τους. Αξίζει να αναζητήσετε στα ταξίδια σας και τα δύο, ίσως περισσότερο τους ανθρώπους της. Άρα όλη αυτή η πρόταση που ξεκινάει με το «να» είναι υποκείμενο, στο αξίζει. Αλλά αν είναι μία φορά δύσκολο, να ανακαλύψετε αμόλυντα και αυθεντικά τοπία. Πάλι με το «να» έχουμε και άλλη πρόταση, η οποία πάλι είναι υποκείμενο στη φράση, στη ρηματική φράση «είναι δύσκολο». Και πάμε. Στο επόμενο, είναι δύο φορές δύσκολο να ανακαλύψετε αυθεντικούς Έλληνες. Άρα το να ανακαλύψετε αυθεντικούς Έλληνες είναι το υποκείμενο της απρόσωπης ρηματικής έκφρασης, φράσης, και εισάγεται επίσης με το «να». Άρα παρατηρούμε ότι τα απρόσωπα ρήματα παίρνουν σαν υποκείμενό τους, όπως είδαμε εδώ, μία περίπτωση, προτάσεις, οι οποίες ξεκινάνε με το «να». Όπως είπαμε στην προηγούμενη περίπτωση, υπάρχουν και άλλες που θα τις δούμε στη θεωρία.